Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ανήν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα λόγο του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου Σελευκίας. Είναι λόγος εις την Χαναναία. Ιδού ότι υπήρξε και συμφορά η οποία έγινε αφορμή μεγάλης ευφροσύνης και πένθος που προξένησε χαρά, ευθυμία και λύπη που έφερε υπερβολική χαρά. Λέει για τη συμφορά που είχε αυτή η γυναίκα, η οποία σημειώστε ήταν ειδωλολάτρησα. Έμενε έξω από την περιοχή του Ισραήλ, στα όρια Τύρου και Σιδώνος. Και εκεί μεταβαίνει και ο Κύριος. Θα μας πει για ποιο λόγο. Το πένθος που είχε αυτή η γυναίκα λόγω της ασθένειας της στη γατρός της, η οποία ήταν δαιμονισμένη, γίνεται αιτία και αφορμή μεγάλης χαράς. Γιατί? Επειδή όπου παρευρίσκεται ο Ιησούς και ο θρήνος μεταβάλλεται σε ειδονή και ο κλαθμός και ο δυρμός μεταλλάσσεται σε ευφροσύνη. Το μαρτυρίο αυτό με τα λόγια της, κραυγάζοντας η Χαναναία, την ιστορία της οποίας με θαυμασμό η βίβλος των Ευαγγελίων την επιδεικνύει μέχρι τώρα και διατηρεί την κραυγή της γραμμένη σαν σε στήλη, ώστε ο επίβουλος χρόνος να μην παρασύρει τη μνήμη. Σαν να είναι γραμμένη σε μία στήλη, είναι αυτή η περικοπή του Ευαγγελίου και η κραυγή που έχει μέσα της Χαναναίας προς τον Ιησού, για να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Και όχι μόνο η κραυγή, αλλά και η πίστη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επειδή ο καρπός της πίστεως είναι πιο δυνατός. Εξελθόν εκείθεν, ο Ιησούς λέγει, ήρθε εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Ο Θεός παρευρίσκεται παντού, είναι πανταχού παρών, και κανένας τόπος δεν τόλμησε να τον περιορίσει. Είναι πανταχού παρών με το πνεύμα του, με τη χάρη του. Σωματικός όμως πάντοτε είναι σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Όλη η γη είναι δική του. Επειδή είναι κατά φύση αόρατος, επιβεβαιώνει την παρουσία του σε εκείνους που τον έβλεπαν, προβάλλοντας το ναό που ενεδύθη προς χάρη μας. Ο ναός που εντύθηκε είναι το σώμα που πήρε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και με αυτό το σώμα προβάλλει τον εαυτό του. Ενώ, όπως είπαμε, με τη χάρη του είναι παντού, πανταχού παρών. Ήρθε στα μέρη Τύρου και Σιδώνος, στα παλαιά καταγόγια των δαιμόνων, εκεί που κατηγούσαν οι ειδωλολάτρες και λάτρευαν τα είδωλα. Γι' αυτό τα ονομάζει ο Βασίλειος καταγόγια των δαιμόνων, γιατί όπου προσκυνούνται είδωλα, εκεί λατρεύονται και κατοικούν οι δαίμονες. Στο αντικείμενο της κατηγορίας των προφητών, οι προφήτες βέβαια κατακεράμνωναν τα είδωλα και τους δαίμονες. Θυμηθείτε αυτό που ψάλλουμε στους ψαλμούς, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια, όταν έχουσι και ουκακούσι, γλώσσα έχουσι και
ουλαλούς κλπ. Κλπ. Από την Ιουδαία στη Σιδώνα και την Τύρο, από το εργαστήριο της Ευσεβίας, ο Χριστός μας πηγαίνει στον βυθό της Ασεβίας, από τους μαθητάς του Μωυσέως, στους εργάτες των δαιμόνων. Και για ποιο λόγο μεταβαίνει από το ένα μέρος στο άλλο? Έλεγχος των Ιουδαίων είναι η μετάβαση του Κυρίου. Θέλει να ελέγξει τους Ιουδαίους. Ως ευεργέτης, συγχρόνος και δικαστής, περιοδεύει ο Σωτήρ. Είναι αληθώς αδυσόπιτος κατηγορία εναντίον των Ιουδαίων η επίγνωση των εθνικών. Επειδή όμως ο καταιγισμός των θαυμάτων δεν κατόρθωσε να κάμψει τον Ιουδαϊκό λαό, ώστε να στραφεί στην πίστη, αλλά ενώ υπλώνεται το παράδοξο θεραπευτικό δίχτυ, μόνο το έθνος των Ιουδαίων, εξαιτίας της αγρίας βασκανίας τους, του φθόνου τους δηλαδή, απέφυγε τη θύρα της σωτηρίας. Τι έκαμε ο σοφός γιατρός, πώς μεθοδεύει την ίαση της αρρωστημένης γνώμης, ενώ είχαν τον Θεό δίπλα τους, με καταιγισμό θαυμάτων δεν πίστευαν. Οπότε και ο Χριστός κάνει κάτι. Τι κάνει? Προσπαθεί να τους ελκύσει πηγαίνοντας προς τα έθνη και προβάλλοντάς τους την πίστη, το καλοπροαίρετο που έχουν οι ειδωλολάτρες. Και να σαν τους λέει, κοιτάξτε οι ειδωλολάτρες, με το που πήγα εκεί και μόνο που με είδαν, δείξαν τόση πίστη. Εσείς που με έχετε συνέχεια και βλέπετε τόσα θαύματα, είστε αξιοκατάκριτοι που δεν πιστεύετε. Μεταφέρει στην Σιδώνα τα φάρμακα της θεραπείας, η οποία είπαμε ήταν ειδωλολατρική, για να ερεθίσει τον άπιστο, τον Ιουδαίο τον άπιστο, αντιπαραθέτοντας αυτόν με τα έθνη. Είναι παλαιό νομίζω το τέχνασμα αυτό του Κυρίου, να κάνει δηλαδή τον αχάριστο να εντραπεί, συγκρίνοντας τον με τα χειρότερα. Θέλοντας κάποτε να ελέγξει την απίθεια των Ιουδαίων, ύφξησε τον έλεγχο αντιπαραθέτοντας αυτούς με τους Νινεβίτες. Και παλαιότερα έχει γίνει αυτό. Προσπαθεί τον αχάριστο λαό, τον δικό του τον αχάριστο λαό, να το φέρει σε μια ευγνωμοσύνη, σε μια μετάνοια, προβάλλοντας το παράδειγμα των ειδωλολατρών, οι οποίοι με το που ακούνε κήρυγμα, όπως εδώ στην περίπτωση των Νινεβιτών, μετανοούν. Στέλνει τον Ιωνά να παρακολουθήσει τη μεταβολή των ασεβών, προβάλλοντας τον προφήτη των Ιουδαίων, υπηρέτη της κατακρίσεως των Ιουδαίων. Αλλά εκείνος, λυπούμενος άκερα τους ομοεθνείς του, κλέπτει τον έλεγχο και δραπετεύει από εκείνον που τον έστειλε. Ο Ιωνάς δεν θέλει να πάει, ξέρετε το περιστατικό. Όμως δεν μπόρεσε να μην πάει τελικά. Δεν γνώριζε ότι θα τον αλλιεύσει το κήτος και θα τον παρουσιάσει δέσμιο στον δεσπότη. Και πάλι συστελόμενος από φόβο έγινε θεατής της ευγνωμοσύνης των ειδωλολατρών. Μια φωνή μόνο άφησε και εχμαλώτησε όλων τις γνώμες. Ένα μικρό κήρυγμα έκανε ο Ιωνάς και όλοι εχμαλωτίστηκαν και μετανόησαν. Και όπως λέει η Γραφή, και μέχρι και στα ζώα έβαλαν νηστεία για να δείξουν τη μετάνοιά τους. Και είδε την προφητεία του να διαψεύδεται ο Ιωνάς, μαθαίνοντας στην πράξη πόσο πιο καλόπιστη είναι η εθνική από τους Ιουδαίους. Όπως και σήμερα πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους τελείως κοσμικούς, και όμως τελικά αυτοί με το που ακούνε ένα λόγο μετανοίας να έρχονται σε πολύ μεγάλη συνέστηση και μετάνοια, ενώ άλλοι που είναι χρόνια στην Εκκλησία υποτίθεται να είναι μέσα στην Εκκλησία και όμως αληθινή μετάνοια δεν έχουν πολλές φορές, και ειλικρινή και ολόκληρη και τέλεια. Καθώς αυτοί μεν κατέσφαξαν τους προφήτες τους, οι Ιουδαίοι έσφαξαν τους προφήτες τους, ενώ εκείνοι οι ειδωλολάτρες και αυτόν ακόμη το οποίο αγνούσαν την ύπαρξη έφρυξαν ακούγοντάς τον, ενώ τον Ιωνά που ούτε καν τον ήξεραν έφρυξαν όταν τον άκουσαν και μετανόησαν. Όταν δε η μεταβολή της γνώμης αιματέωσε την απειλή του προφήτου,
έπαυσαν να σαλεύονται τα τείχη της πόλεως. Απεσήρθη το ξύφος που ήταν έτοιμο να πέσει και η απόφαση του θανάτου ανεκλήθη από σεβασμό προς την πίστη των καταδίκων. Ενικήθη θυμός προφητικός, βλέποντας τον υπεύθυνο να νικά με την ευγνωμοσύνη. Έτσι και τώρα ο Σωτήρ βαδίζει από την Ιουδαία στην Σιδώνα και την Τύρο για να στυλιτεύσει την Ιουδαϊκή υποκρισία, αντιπαραθέτοντας αυτούς με τους ασεβείς. Πηγαίνει στους δωλολάτρες για να στυλιτεύσει τους Ιουδαίους. Πρόσεξε παρακαλώ τον Ευαγγελιστή πως κομπάζει με τη δίγηση και αποκαλύπτει το νόημα της μεταβάσεως του Κυρίου. «Και εξήλθεν εκήθεν και εξελθών εκήθεν ήρθεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος». Από πού εκήθεν, από πού έφυγε, που βγήκε? Από εκεί όπου θαυματουργώντας ο Κύριος εδέχεται συκοφαντίες, θεραπεύοντας άκουε ύβρις και ευεργετώντας αντιμετώπιζε την απιστία. Αυτή ήταν η Ιουδαίοι. Και ειδού γενή εκ των ορίων εκείνων εξελθούσα, εκράβγαζε λέγουσα, «Ιέ Δαβίδ ελέησόν με, Χανανέα το γυναικάριον, αλλά με την προαίρεση ειρνήθη το γένος της». Ιδωλολάτρησα, αλλά αρνήθηκε το γένος της με την καλή της προαίρεση. Η πίστη ενίκησε την φύση. Κανείς, λέγει πλέον, ας μην κατηγορεί τους Χαναναίους. Η γυναίκα αυτή έλυσε τα εγκλήματα των πατέρων της. Γίνεται αρχή ευσεβίας, κραυγάζοντας στους ευσεβείς, «Ιέ Δαβίδ ελέησόν με». Πόσες μυριάδες Ιουδαίων εθεράπευσε ο Χριστός, και αντί ευχαριστίας ήκουσε, «Ούτως πόθεν εστίν ουκίδαμεν». Δεν ξέρουμε από πού είναι αυτός, από πού μας ήρθε, πώς μας προέκυψε, λέγανε οι Ιουδαίοι, ενώ βλέπαν τόσα θαύματα, καταιγισμό θαυμάτων. Ενώ μία άσημος γυναίκα, Χαναναία, που δεν είχε δει, μάλλον μόνο είχε ακούσει για τον Χριστό, και πριν από τη θεραπεία, με αναπτερωμένη πίστη έφτασε σε ύψος Ευαγγελιστού. «Κύριε, Ιέ Δαβίδ ελέησόν με, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται». Το ονομάζει Κύριο, δηλαδή Θεό. Γι' αυτό την λέει ότι έχει ανέβει σε ύψος Ευαγγελιστού. Και κηρύττει σε ποιους? Στους υποτίθεται πιστούς, στους Ιουδαίους που ακολουθούσαν τον Χριστό. «Πένθος ελεηνό και θέαμα για τη μητέρα πιο πικρό και από τον θάνατο. Δαιμόνιο πολεμοχαρές παλεύει με την κόρη και ο εχθρός παραμένοντας αόρατος παρατάσσεται κατά του παιδιού». Είχε κόρη της δαιμόνιο. «Πώς να αναγγείλω το δεινό, πώς να κηρύξω το πάθος, δεν υποφέρω να την βλέπω». Βλέπετε πόσο ταλαιπωρούσε ο διάβολος το ανθρώπινο γένος. Κατ' εξοχή φαίνεται αυτό στους ειδωλολάτρες. Και γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλούς δαιμονισμένους όταν ήρθε ο Κύριος και έκανε πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Πηδά έξω από το σπίτι, περιφέρεται στην πόλη, εκτείνοντας τα χέρια στον αέρα, με βλέμμα απλανές και ακάλυπτα τα μαλλιά. «Για καταγώγιο του δαίμονος το εγέννησα το παιδί μου». Παραβλέπει την αισχήνη η συμφορά και το πάθος εχμαλώτησε τη φυσική εντροπή. Από τη μεγάλη της λύπη παραβλέπει την ντροπή του κόσμου. Αφήνει κραυγές που προκαλούν τον φόβο. Βλέπετε αλλά δεν βλέπει. Τρέχει στον δρόμο ελεηνός σιωπά και ακόμα χειρότερα ομιλεί. Δεν έχει προθεσμία η τιμωρία. Καταναλώνονται οι νύχτες στην αγρυπνία. Ευρίσκοντας δε τις ημέρες φοβερότες από τις νύχτες, πηδά από την κλίνη και αρχίζει να διαλαλεί τη συμφορά. «Ελέησόν με που μαστιγώνομαι από την θυγατέρα μου. Εκείνη στο πάθημα ειδικό μου ο πόνος. Εκείνη διαπομπεύει το δαιμόνιο, η φύση όμως διαμέσου εκείνης γίνεται όπλο εναντίον μου». Έτσι, η μητέρα και ο πατέρας πονούν περισσότερο όταν πάσχει το παιδί τους παρά αυτοί οι ίδιοι. «Ο δαίμονης ήρθε στην θυγατέρα πολεμώντας την μητέρα. Σε μένα ρίπτει τα βέλη διαμέσου αυτής.
ήθε να μην μου γεννούσε αυτήν την κυοφορία η φύσης, να ετελείωνε η ζωή μου με τον τοκετό. Θα ήταν παρηγορία για τον θάνατο ο νόμος της φύσεως, ελέησον ημάς. Ο δε, ο Χριστός δηλαδή, ούκ απεκρίθη αυτή λόγον. Δεν της απάντησε. Ο φιλάνθρωπος σιωπή με σχήμα απάνθρωπο. Ο Χριστός είναι πάντοτε φιλάνθρωπος. Φαινομενικά φανερώνεται ως απάνθρωπος και δεν της απαντάει. Όπως και πάντοτε. Μερικές φορές μας φαίνεται ότι δεν μας ακούει, δεν μας απαντάει, δεν μας προσέχει. Και όμως και τότε υπάρχει πολύ μεγάλη φιλανθρωπία. Γιατί το κάνει αυτό? Ως σιωπή μεγαλόφωνος που είναι κατήγορος των Ιουδαίων. Με αυτήν έλεγε ο Σωτήρης τους Ιουδαίους, επειδή τον βλέπανε που σιωπούσε. Είναι σαν να τους έλεγε: βλέπεις Ιουδαίε Χαναναίας ευγένεια, βλέπεις από ρίζα διαβεβλημένη καρπό επενετό. Δεν εδέχθη το Μωυσή για νομοθέτη και ανεγνώρισε του Μωυσέως τον Δεσπότη, τον Κύριο του Μωυσή που είμαι εγώ ίδιος. Δεν γνωρίζει προφήτες και πιστεύει σε αυτόν που προφητεύθηκε. Ενώ τους γνωρίζει τους προφήτες, ενώ υποτίθεται έχετε δάσκαλο τον Μωυσή, τον Κύριο του Μωυσή και των προφητών δεν τον παραδέχεστε. Και σημεία δεν είδε και τον απόγονο του Δαβίδ ομολόγησε, παρόλο που δεν είχε δει θαύματα. Τον Θεό τον ειρνήθης μετά από τόσα θαύματα, και αυτή πριν ειδή θαύμα τον πίστευσε, λέει στους Ιουδαίους. Αλλά κοίταξε που κλαίει και εγώ την παραβλέπω προς χάρη σου. Η χάρη των Ιουδαίων, δεν της απαντάει ο Χριστός. Γιατί υπήρχε νόμος που απαγόρευε στους Ιουδαίους να συγχρώνται με τους ειδωλολάτρες και να κηρύττουν την πίστη και να τους δέχονται στην πίστη. Τους θεωρούσαν τελείως ακάθαρτους και όχι δεκτούς στην πίστη στον αληθινό Θεό. Οπότε ήταν έτοιμοι να κατηγορήσουν και τον Χριστό με το που θα τον έβλεπαν να κάνει καλά την Χαλανέα, να πληρώνει το αίτημά της δηλαδή. Αλλά κοίταξε που κλαίει και εγώ την παραβλέπω προς χάρη σου, λέει ο Χριστός. Αν και λυπούμε το πένθος, όμως κρύβω το έλεος. Φωνάζει σαν εθνική, σαν ειδωλολάτρησα. Τη στέλνω σε σένα, παίρνοντάς σου από πριν την πρόφαση της απιστίας. Δεν την απαλλάσσω από το πάθος για να μην σου προκαλέσω φθόνο. Συγκρατώ τη θεραπεία για να μην σου δώσω λαβή απιστίας, για να μην λέγεις κατηγορώντας σαν άπιστος. Τη Χαναναία ελεούσες, γιατί θεράπευες τους εχθρούς του Μωυσέως? Για να μην του πούνε τέτοια λόγια, την αφήνει, δεν της απαντάει. Κοίταξε που την αφήνω να κλαίει και για να τιμήσω εσένα παραβλέπω μητέρα που τιμωρείται με τα παθήματα της κόρης. Ιε Δαβίδε, λέει σόν με, ο δε ούκ απεκρίθη αυτή λόγον. Η αναβολή της θεραπείας, δοκιμασία της πίστεως, χωνευτήριο της προαιρέσεως της γυναικός. Σαν ένα καμίνι, αυτή η σιωπή του Χριστού καθαρίζει ακόμα περισσότερο την πίστη της Χαναναίας και τη δοκιμάζει. Μάλλον η σιωπή του Κυρίου γίνεται έπαινος στη Χαναναία, μέχρι τη στιγμή που ο χορός των Αποστόλων, μη γνωρίζοντας την σοφία της δεσποτικής σιωπής και αδυνατώντας να υποφέρει την φωνή της πονεμένης μητέρας, γίνεται μεσίτης προς τον Σωτήρα και πρεσβεύουν για τη γυναίκα οι μαθητοί του Χριστού. Δέχονται αυτή τις οικεσίες της και παρακαλούν τον Κύριο: απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Μας πήρε τα αυτιά, θα λέγαμε. Φωνάζει. Τέλος πάντων, κάντε αυτό που λέει, που θέλει. Ενώ φυσικά και αυτοί ξέρουν ότι ο Κύριος, ο Ιουδαίος κατά άνθρωπον, υπακούει στον νόμο, ο οποίος έλεγε ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε ειδωλολάτρες σε κοινωνία.
Τι απαντά η ανέκφραστος φιλανθρωπία, η απόρριτος σοφία, τι τους λέει στους Αποστόλους? Ουκ έστι καλόν λαβή τον άρτο των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Να πάρουμε το ψωμί από τα παιδιά μας και να το δίνουμε στα σκυλάκια. Βαρυτέρα από τη σιωπή η απόκριση, ανάλογος όμως με την πίστη της Χαναναίας. Διότι αν δεν ήταν η πίστη της μεγάλη, θα κατηγορούσε τον Σωτήρα για απανθρωπία ή για αδυναμία. Θα απεμακρύνει το και θα έλεγε: τι φοβερά απανθρωπία, δεν με λυπήθηκε που κλαίω. Δεν ελέησε μητέρα που πληγώνεται με τα παθήματα της κόρης. Δεν ελέησε το δράμα της φύσεως. Ικέτευα και με απεστρέφετο, εφώναζα και με απέφευγε. Έτσι μιλάνε κάποιοι που είναι υπερήφανοι και είναι έτοιμοι να σκανδαλιστούν με το παραμικρό και με τους ιερείς και με τους αρχιερείς. Αυτή όμως δεν κάνει έτσι, δεν πιάνει και τους λογισμούς. Εδώ λέει τι θα μπορούσε να σκεφτεί. Και πρώτα μεν απέκρουσε τις φωνές μου με τη σιωπή. Ούτε όταν φώναζα την ώρα που σιωπούσε το συγκίνησα, τότε που είχα καλές ελπίδες για τη θεραπεία, όταν το πάθημά μου ευρήκε συνηγόρους, όταν προσδοκούσα φιλάνθρωπο λόγο, όταν ονειροπολούσα πως μόλις ομιλήσει θα απαλλαγεί η θυγατέρα μου. Με ανοιχτό το στόμα ανέμενα φωνή που θα φέρει την άνεση. Και τότε μίλησε και διέλυσε τις ελπίδες μου. Άλλα περίμενα και άλλα άκουσα. Με ονόμασε κινάριο, σκυλάκι. Φορτωμένη με λύπη φεύγω. Μου πρόσθεσε συμφορές με τις ύβρις του. Κινάριο με είπε, μέσα σε τόσο κόσμο, την πρόσβαλε. Και φαίνεται κι αυτός δικαιώνει τον δαίμονα. Φαίνεται της κόρης μου η συμφορά ενίκησε και αυτού την δύναμη. Ίσως με τις ύβρις έκρυψε την ομολογία της ήτας του. Λέτε πόσο ωραία τα λέει, τι θα μπορούσε να σκεφτεί λέει τώρα. Ότι και ο δαίμονας είναι πιο δυνατός από τον Χριστό, γι' αυτό με διώχνει και τον κάνει και τον άγριο για να καλύψει την αδυναμία του. Βλέπετε τι μπορεί να βάζει ο διάβολος στον άνθρωπο να σκέφτεται όταν είναι υπερήφανος. Χίλιους δύο λογισμούς σου βάζει όταν είσαι υπερήφανος. Ένα μόνο κέρδισα από την οικεσία μου. Αύξησα του δημίου της κόρης μου την αγανάκτηση. Άναψα το θυμό του με τα λόγια εκείνου, έκαμα αγριότερο τον εχθρό του παιδιού μου. Αλλά δεν ολίγστησε σε παρόμοιους λόγους. Δεν σκέφτηκε τίποτα από αυτά. Ούτε με τις ύβρις η πίστη ατόνισε. Μεγάλη η πίστη της γυναικός. Γι' αυτό και θησαυρίστηκε σε Ευαγγέλια. Ούτε έξε στη βαλήν των άρτων των τέκνων της κιναρίης. Αυτή δε, προσπαθώντας να μεταπίσει τον δεσπότη, έλεγε «Ναι Κύριε». Δεν είπε «Δεν τρέπεσαι ότι με λες έτσι γιατί με βρίζεις». «Ναι Κύριε», λέει, «είμαι κινάριο, είμαι σκύλος. Παίρνω την ύβρη σαν υπόσχεση θεραπείας. Και γάρτα κινάρια, κάτι τρώνε και αυτά, εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Μαγκιάται τη σωτηρία η προσφώνηση του ζώου αυτού. Ας γίνει το μέγεθος της ύβρεως μέτρο για αυτό που θα μου δώσεις. Δεν θέλω πολλά, ένα ψίχουλο. Αλλά και ένα ψίχουλο από τον Χριστό είναι θεραπεία, είναι σωτηρία. Έχει μερίδιο από τα ψίχουλα των τέκνων και το κινάριο. Δεν αρπάζω τον άρτο, τα ψίχουλα ζητάω. Δεν πηδώ επάνω στην τράπεζα, όπως κάνουν μερικά ανεδίζωα που ανεβαίνουν πάνω στο τραπέζι. Αυτά μου φτάνουν, αυτά που πέφτουν κάτω. Δεν ομιλώ για απόλαυση, ας απολαύσει ο κληρονόμος σου εκείνο το τραπέζι. Οι Ιουδαίοι δηλαδή, που υποτίθεται είναι οι κληρονόμοι. Ας πέσει όμως από το χέρι σου κάποιο ψίχουλο και για μας. Βλέπετε πόσο ταπεινά μιλάει. Ω πίστης, ω σύνεσης, ω ευλάβεια Χαναναίας. Τι κάνει λοιπόν ο Σωτήρ? Αποκαλύπτει τι έκρυβε η σιωπή. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, της λέει. Γι' αυτό ανέβαλα τη χάρη, για να δείξω την πίστη σου. Ήθελε να φανερώσει σε όλο τον κόσμο την πίστη της Χαναναίας. Γι' αυτό έστησε, θα λέγαμε, όλο αυτό το σκηνικό.
να μην τις μιλάει. Και μετά και στην παράκληση των Αποστόλων να μην ανταποκρίνεται πάλι. Δεν σιωπούσα ως απάνθρωπος, αλλά ησύχαζα ως προγνώστης. Περίμενα να φανεί όλη σου η πίστης. Ήθελα να διδαχθούν οι παρόντες τι Μαργαρίτης εκρύπτετο σε γυναίκα Χαναναία. Σου ανοίγω όλο το τραπέζι της θεραπείας και σου χαρίζω όχι σαν σε κοινάριο τα ψίχουλα, αλλά ως τη γατέρα των άρτων. Και μπαίνει και αυτή στο τραπέζι μαζί με τα με τους κληρονόμους. Εσύ μεν ενίκησες με την πίστη του Σιδαίους, εγώ δε με την δωρεά το αίτημά σου. Γεννηθήτωση ως θέλεις, να γίνει όπως το θέλεις. Γίνε εσύ ιατρός της κόρης σου, μέσα σου έχεις τη θεραπεία στο φάρμακο. Βάδιζε νικήτρια κατά των Ιουδαίων και του δαίμονος. Λάβε έπαθλο της πίστεως, την θεραπεία της φύσεως. Νίκησε και το δαίμονα, νίκησε και τους Ιουδαίους με την πίστη της. Αυτή η δωρολάτρησα. Ας αναζητήσουμε την πίστη, τον Στέφανο της Εκκλησίας. Ας αγαπήσουμε την πίστη, την αστραπή της οποίας δεν υποφέρουν οι δαίμονες. Όπου υπάρχει πίστη, αλλά προσέξτε, όχι θεωρητική πίστη, ότι υπάρχει Θεός. Ξέρω, ναι, λέει, υπάρχει Θεός. Υπάρχει και ο Χριστός, ναι, εντάξει, και το Άγιο Πνεύμα, για τριάδα. Αυτή είναι θεωρητική πίστη. Αυτή την έχουν και οι δαίμονες. Και τα λένε πολύ καλά, τα ξέρουν πολύ καλά. Μιλάμε για την πίστη την έμπρακτη, που φανερώνεται με τη μετάνοια και την ταπείνωση, όπως στο πρόσωπο της Χαναναίας. Ας αγαπήσουμε αυτή την πίστη, την αστραπή της οποίας δεν υποφέρουν οι δαίμονες, γιατί οι δαίμονες είναι υπερήφανοι και όπου υπάρχει ταπείνωση φεύγουν οι δαίμονες. Την πίστη, το κεφάλαιο των μαθητών του Χριστού. Ας ακούσουμε τον Παύλο που φωνάζει: στήκετε εν τη πίστη, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Γιατί έτσι φανερώνεται η πίστη, με την αδιάλειπτη προσευχή, με την αδιάλειπτη σχέση με τον Χριστό, με το συνεχές ναι στην προσφορά του Χριστού. Όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή, φανερώνουμε ότι πιστεύουμε έμπρακτα στον Χριστό. Εμπιστευόμαστε τον Χριστό και όχι τον εαυτό μας. Ενώ όταν σταματάμε να προσευχόμαστε, φανερώνουμε ότι εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Και λέμε εγώ να σκεφτώ, να λύσω εγώ τα θέματα και τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να προσευχηθώ. Την ξεχνάμε την προσευχή. Και αποδεικνύομαστε στην πράξη άπιστη. Γι' αυτό και μας πιάνει το άγχος με την κρίση και με τα όποια προβλήματα αναφύονται. Ενώ είμαστε άνθρωποι της προσευχής και της πίστεως, δεν θα ταραζόμαστε ποτέ. Ας λέμε λοιπόν, ας ακούμε τον Απόστολο Παύλο που φωνάζει: στήκετε την πίστη, αδιαλείπτως προσεύχεστε, ώστε να ακούσουμε και εμείς τον Δεσπότη, τον Κύριο, να μας λέει: γεννηθεί το ημίν ως θέλετε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λάτε να κάνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλέ κατά βαρβάρον δόρνος και το σομφυλάτων διά του Σταύρου σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.